Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που στον ελληνικό ουρανό πρωτοπέταξαν τα αεροσκάφη Phantom με την προηγμένη τεχνολογία, τα σύγχρονα οπλικά συστήματά του, τα ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα βομβαρδισμού και τα μοντέρνα όπλα του. Τα αεροσκάφη F4 από τότε μέχρι σήμερα βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας τόσο από επιχειρησιακής όσο και από πλευράς συντήρησης, προσθέτοντας στο ενεργητικό τους πολλές ώρες πτήσης, πολλούς ετοιμοπόλεμους χειριστές, πολλές ελπίδες στην ασφάλεια της πατρίδας. Τα Phantom είναι αεροσκάφη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ρόλο αναχέτησης ή σε ρόλο βομβαρδισμού. Εμείς στην Ελλάδα τα χρησιμοποιούμε ανάλογα των περιστασιακών αναγκών, είτε σαν αναχέτησης είτε σαν βομβαρδισμού. Το δε προσωπικό είναι εκπαιδευμένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται και στους δύο ρόλους εξίσου αποτελεσματικά. Για τη διατήρηση αυτής της αποτελεσματικότητας σε υψηλό βαθμό, σημαντικότατος παράγοντας είναι φυσικά το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή οι χειριστές και το προσωπικό εδάφος. Και οι δύο αυτές ομάδες είναι απαραίτητο να διαθέτουν άρτια τεχνική κατάρτιση, εμπειρία, αλλά και να ανανεώνουν τις γνώσεις τους συνεχώς. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το προσωπικό εδάφους, απαιτείται η ικανότητα του γρήγορου επανεξοπλισμού και επανεξυπηρέτησης του αεροσκάφους, turnaround, κατά τρόπο σωστό και ασφαλή. Από την ικανότητα αυτή εξαρτάται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των αεροσκαφών ανά πάσα στιγμή. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ακολουθούνται οι σωστές διαδικασίες, να εφαρμόζονται σχολαστικά τα μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών της ομάδας του turnaround. Η προετοιμασία και η διάταξη των μέσων, των πυρομαχικών, η εμφάνιση του προσωπικού, η προκαθορισμένη θέση των οχημάτων, η συνεργασία με το χειριστή, η σωστή χρήση των κατάλληλων εργαλείων και η τήρηση του checklist είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε λεπτό προς λεπτό πώς ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ενός turnaround σε ένα αεροσκάφος F4 σε ρόλο αναχέτησης. Καθώς το αεροσκάφος τροχοδρομεί για να φτάσει μέχρι το shelter, η ομάδα εξυπηρέτησης, η ομάδα επανεξοπλισμού και ο υπόλογος ετοιμάζονται να το υποδεχτούν. Το προσωπικό που απαιτείται για τη σύνθεση μιας ομάδας turnaround είναι συνήθως 7 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και 7 οπλουργών. Επικεφαλής όλης της ομάδας είναι ο υπόλογος του αεροσκάφους που συντονίζει τις κινήσεις και έχει τη γενική εποπτεία. Πρώτη ενέργεια είναι η εισαγωγή του αεροσκάφου στο καταφύγιο με τη βοήθεια ρημουλκού οχήματος. Το προσωπικό του turnaround χρησιμοποιεί διαδικασίες εξυπηρέτησης, συντήρησης και φόρτωσης πυρομαχικών σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες TO-2-33 και 35. Οι διαδικασίες αυτές παρέχουν ασφαλή και αξιόπιστη φόρτωση καθώς και εξυπηρέτηση των F4E σε κατάσταση μάχης. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να εκτελούν πολλές κινήσεις των διαδικασιών ταυτόχρονα με οποιαδήποτε σειρά αρκεί να τηρούνται οι προϋποθέσεις της ασφαλείας και της αξιοπιστίας της επιχείρησης. Μετά την άφιξη του αεροσκάφους, η ομάδα τοποθετεί τροχοεμποδιστήρες, τσοκ, και γίνεται κράτηση κινητήρων. Πριν την κράτηση, τα slats και flaps πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις μέσα και επάνω, γιατί διαφορετικά παρεμποδίζεται η φόρτωση των πυράβλων M7. Το ρημουλκό όχημα έρχεται μπροστά από τον ερηναίο τροχό, όπου συνδέεται η μπάρα ρημούλκησης. Επίσης, τοποθετούνται οι ασφάλειες του ρηναίου σκέλους και η σκάλα ανόδου. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στα μέτρα ασφαλείας, τα οποία είναι: πρώτον, δεν πρέπει να υπάρχουν στο χώρο του υποστέγου μικροαντικείμενα που είναι δυνατό να αναρωφηθούν από τους κινητήρες. Το ίδιο ισχύει και για τις τσέπες της φόρμας του προσωπικού. Δεύτερον, πρέπει να είναι στη θέση τους οι πύρια ασφάλισης συστημάτων, ίγκρις, καθίσματα, καλύπτρες, άγκιστρο, πιτότ, γύρωση, βοηθητικός αέρας. Τρίτον, να μπαίνουν οι ασφάλειες του συστήματος προσγείωσης κατά τη ρημούλκηση, καθώς και οι ασφάλειες της δεξαμενής καυσίμου. Τέταρτον, να υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα. Και πέμπτον, το προσωπικό να χρησιμοποιεί οτοασπίδες όταν οι κινητήρες βρίσκονται σε λειτουργία. Το αεροσκάφος ρημουλκείται μέσα στο υπόστεγο μέχρι να φτάσει τη γραμμή stop. Τοποθετούνται τα τσοκ. Είναι απαραίτητο κατά τη ρημούλκηση του αεροσκάφους μέσα στο καταφύγιο να υπάρχουν δύο παρατηρητές στα ακροπτερίγια για να αποφευκθεί σύγκρουση στις θύρες του υποστέγου. Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να τονίσουμε μερικές διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και απαγόρευσης. Απαγορεύσεις. Απαγορεύεται η συναρμολόγηση πυρομαχικών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Το αεροσκάφος θα πρέπει να τοποθετείται σε κατεύθυνση που να περιορίζονται στο ελάχιστο οι πιθανότητες ατυχήματος. Πυρομαχικά σε αμφίβολη κατάσταση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση φυσικείων απορρίψεως όταν λειτουργούν οι κινητήρες ή παρέχεται εξωτερική ισχύ στο αεροσκάφος. Ας δούμε τώρα τις διαδικασίες ανάγκης. Η τεχνική οδηγία IF-4EA-33-1-4 παρέχει τις διαδικασίες ανάγκης για το προσωπικό καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν ξεσπάσει πυρκαγιά κοντά σε πυρομαχικά. Όλο το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει αυτές τις διαδικασίες, τους χρόνους και τις αποστάσεις απομάκρυνσης από τα φλεγόμενα πυρομαχικά. Στη συνέχεια αφαιρούνται από ένα οπλουργό τα φυσίγγια απόρριψης των εξωτερικών δεξαμενών καυσίμου και οι αποθήκες Chaffs and Flares. Τονίζεται ότι η εργασία αυτή γίνεται πριν από την παροχή εξωτερικής ισχύος στο αεροσκάφος και ενώ οι κινητήρες δεν βρίσκονται σε λειτουργία. Ένας άλλος οπλουργός ανεβαίνει στη θέση του χειριστή και τοποθετεί όλους τους διακόπτες οπλισμού στη θέση safe-off, υπενθυμίζοντας το χειριστή που βρίσκεται μέσα στο cockpit να έχει τα χέρια του έξω. Επίσης, ο override τοποθετείται στη θέση in. Οι εργασίες που θα ακολουθήσουν απαιτούν την παροχή εξωτερικής ισχύος αφού προηγουμένως γειωθεί το αεροσκάφος και πριν συνδεθεί με το APU M32. Κατόπιν συνδέεται η φύσα του APU με το αεροσκάφος. Οι τεχνικοί αρχίζουν να τοποθετούν τις δεξαμενές και οι οπλουργοί, χωρισμένοι σε ομάδες, αρχίζουν να φορτώνουν το πυροβόλο. Άλλη ομάδα αρχίζει τον έλεγχο των εκτοξευτήρων και τον έλεγχο διαρροής στους pylons και τους φορείς. Μετά τη φόρτωση του πυροβόλου M61, γίνεται κομπλάρισμα του αεροσκάφους με καύσιμα και ακολουθεί η φόρτωση των πυράβλων M7 και M9. Κατά την προετοιμασία για επανεξοπλισμό, θα πρέπει να γίνουν τα εξής. Πρώτον, διάταξη των μέσων υποστήριξης. Δεύτερον, προετοιμασία πυρομαχικών. Τρίτον, γρήγορη επιθεώρηση του αεροσκάφους. Τα μέσα υποστήριξης είναι: πρώτον, τσόξ. Δεύτερον, APU. Τρίτον, ammo loader με 535 φυσίγγια των 20 χιλιοστών. Τέταρτον, υδραυλική συσκευή Six-Cart. Πέμπτον, ανυψωτήρας πυράβλων M7 Sparrow με adapter για φόρτωση. Έκτον, συσκευή εκτοξευτήρων Garaid. Έβδομον, πλατφόρμες με βλήματα Garaid και Sparrow. Όγδον, κυροζινοφόρο Bowser. Ένατον, αλεξίπτωτο πιστελκούσης. Για την πλήρωση του πυροβόλου M61 χρειάζεται εξωτερική πηγή ισχύως APU ή λειτουργία του ενός κινητήρα του αεροσκάφους, ο οποίος παρέχει και υδραυλική ισχύ. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο κινητήρας, χρησιμοποιείται το Six-Cart για παροχή υδραυλικής ισχύως σε συνδυασμό με το APU. Για την πλήρωση του πυροβόλου M61 γίνονται οι εξής ενέργειες. Πρώτον, ελέγχουμε αν είναι τοποθετημένη η ασφάλεια του διακόπτη πυροδοτήσεως. Δεύτερον, τοποθετούμε το Holdback Tool. Τρίτον, οδηγούμε τα φυσίγγια στο feeder μέχρι να αγκιστρωθεί το πρώτο φυσίγγιο στον οδοντοτό τροχό και κατόπιν γυρίζουμε το πυροβόλο μέχρι να απελευθερωθεί το πρώτο φυσίγγιο από το συνδετήρα του και να μπει μέσα στο πυροβόλο. Τέταρτον, τοποθετούμε τον οδηγό των φυσικείων στη δεσμίδα. Στη συνέχεια τοποθετούμε το διάδρομο, ο οποίος οδηγεί τους κάλικες και τους συνδετήρες προς το ammo loader. Πέμπτον, συνδέουμε το Six-Cart με το αεροσκάφος και το APU.
Έκτον, θέτουμε σε λειτουργία το APU. Έβδομον, ο πλουργός ανεβαίνει στο cockpit και βάζει στη θέση safe off όλους τους διακόπτες οπλισμού. Όγδον, βάζει σε ενέργεια το six card. Ένατον, αρχίζει η φόρτωση του πυροβόλου. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν το πυροβόλο περιστρέφεται με τη βαλβίδα χειροκίνητου ελέγχου κινήσεων. Όσο περισσότερο πιέζεται η βαλβίδα, τόσο πιο γρήγορα γυρίζει το πυροβόλο. Δεν πρέπει λοιπόν να υπερβαίνουμε ταχύτητα πάνω από 300 έως 400 φυσίγγια το λεπτό. Στο μεταξύ, ο υπόλογος τοποθετεί το αλεξίπτωτο πιστέλκου σας και, αν απαιτείται, κάνει πλήρωση οξυγόνου. Επίσης, επιθεωρεί τα κρίσιμα σημεία του αεροσκάφους και ελέγχει να είναι κανονική η στάθμη των υδραυλικών συστημάτων PC1, PC2 και Utility. Συγχρόνως, η ομάδα επανεξοπλισμού προβαίνει στον έλεγχο διαρροής Stray Voltage με τη συσκευή ASM-11. Κατόπιν γίνεται πλήρωση του αεροσκάφους με καύσιμο και, αν απαιτείται, τοποθετούνται εξωτερικές δεξαμενές καυσίμου. Εδώ είναι απαραίτητο να τονίσουμε ορισμένες διαδικασίες ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά την πλήρωση του αεροσκάφους. Πρώτον, η πίεση από το κυροζινοφόρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 55 PSI. Δεύτερον, το κυροζινοφόρο και το αεροσκάφος πρέπει να είναι γειωμένα μεταξύ τους. Τρίτον, ο διακόπτης Ground Refueling πρέπει να είναι στη θέση Refuel. Πριν αναφερθούμε στις διαδικασίες επανεξοπλισμού με πυράβλους M7 και M9, είναι απαραίτητο να μνημονεύσουμε επίσης μερικά γενικά μέτρα ασφαλείας. Πρώτον, οι απαραίτητες ασφάλειες στα συστήματα εκτείναξης να είναι τοποθετημένες. Δεύτερον, να μην αφαιρούνται οι ασφάλειες από τους μηχανισμούς των πυροσωλήνων μέχρι τη φόρτωση αυτών στα αεροσκάφη. Τρίτον, τα αεροσκάφη να έχουν κατά την όπληση κατεύθυνση προς ασφαλή περιοχή μακριά από προσωπικό και οχήματα. Τέταρτον, η τοποθέτηση των φυσιγγείων απόρριψης εξωτερικών φορτίων να μην εκτελείται όταν εργάζονται οι κινητήρες ή υπάρχει παροχή ρεύματος στο αεροσκάφος. Πέμπτον, κατά τη φόρτωση βλημάτων πυροβόλου και γενικά πυρομαχικών που εκτοξεύονται, να μην υπάρχει μπροστά στο αεροσκάφος προσωπικό, οχήματα και μέσα εξυπηρέτησης γενικά. Έκτον, να αποφεύγεται ταυτόχρονη φόρτωση βλημάτων M9 και κομπλάρισμα με καύσιμο του αεροσκάφους ή ακόμα και η χρήση του οξυγόνου. Έβδομον, η γείωση πρέπει να τοποθετείται αμέσως στο αεροσκάφος για να αποφεύγεται ο στατικός ηλεκτρισμός, πολύ περισσότερο γιατί τα χρησιμοποιούμενα φυσίγγια των πυροβόλων είναι ηλεκτρικής πυροδότησης. Προετοιμασία των πυρομαχικών. Πριν χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι M7 και M9, συνιστάται μια τελική επιθεώρηση για να ελεγχθεί η καλή συναρμολόγηση και ασφάλισή τους. Συγκεκριμένα ελέγχεται ο γυάλινος στόλος του M9 για τυχόν χτυπήματα, η καλή κατάσταση των τσαφς και φλέας, καθώς και τα πτερύγια των M7. Ας δούμε τώρα πώς φορτώνεται το αεροσκάφος με πυράβλους M7 Sparrow. Τοποθετούμε τον πύραυλο κάτω από τον εκτοξευτήρα με τη βοήθεια του ανυψωτήρα MG1. Στη συνέχεια, ανεβάζουμε σιγά σιγά τον πύραυλο και αφού τον κοντρολάρουμε σωστά, τον τοποθετούμε στον εκτοξευτήρα του και τον ασφαλίζουμε, αφού προηγουμένως συνδέσουμε τη φύσα πυροδοτήσεως. Ελέγχουμε αν τα άγκιστρα του εκτοξευτήρα έχουν ασφαλιστεί. Κατεβάζουμε το βραχίωνα του MG1 και κουνάμε τον πύραυλο. Τα άγκιστρα θα πρέπει να έχουν ασφαλίσει πλήρως. Τοποθετούμε την ασφάλεια του εκτοξευτήρα και σφίγγουμε τα αντιδονιστικά τόξα. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για τη φόρτωση των M9. Εδώ βλέπουμε τους εκτοξευτήρες των M9 έτοιμους να δεχτούν τους πυράβλους. Πρώτη κίνηση είναι να ελέγξουμε αν οι ασφάλειες των εκτοξευτήρων είναι τοποθετημένες και να αφαιρέσουμε το βραχικυκλωτικό κλιπ από τις ακίδες πυροδοτήσεως.
ανεβάζουμε τις επαφές του εκτοξευτήρα χρησιμοποιώντας το εξάγωνο κλειδί Allen. Ελέγχουμε το μηχανισμό ασφαλίσεως και τοποθετούμε τον πύρο ασφάλισης Detent. Ελέγχουμε το βλήμα αν έχει ασφαλίσει και συνδέουμε τη φύσα umbilical του πυράβλου στον εκτοξευτήρα. Η φύσα αυτή αποκόβεται πολύ εύκολα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Κλείνουμε και ασφαλίζουμε το αεροδυναμικό κάλυμα του εκτοξευτήρα. Τοποθετούμε τα τσάφς και τα φλέαρς και λιβρομετρούμε στις 55 ιντσόλιβρες, PSI. Η τελική προετοιμασία του αεροσκάφους περιλαμβάνει: πρώτον, αφαίρεση των ασφαλιών οπλισμού και ασφάλειας του hook. Δεύτερον, αφαίρεση των προστατευτικών καλυμάτων των πυράβλων. Τρίτον, όπλιση των προωθητικών μηχανισμών των πυράβλων M7 Sparrow. Τέταρτον, απομάκρυνση συσκευών και εργαλείων. Πέμπτον, συμπλήρωση της φόρμας του αεροσκάφους. Τελευταίος γίνεται ο έλεγχος του αεροσκάφους από τον χειριστή με τη χρήση του checklist. Μετά το πέρας του ελέγχου, γίνεται η παραλαβή και η συμπλήρωση της φόρμας από τον χειριστή. Τελευταία κίνηση είναι η αφαίρεση των ασφαλιστικών πύρων, των καθισμάτων και των καλυπτρών πριν το αεροσκάφος αρχίσει να τροχοδρομεί για μια ακόμη αποστολή. Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο για να επισημάνουμε και να επαναλάβουμε τα μέτρα ασφαλείας στη διάρκεια αυτής της ταινίας. Ο λόγος είναι οι ανεπανόρθωτες συνέπειες που μπορεί να έχει ακόμα και μια φαινομενικά μικρή παράληψη. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι πύραυλοι του Phantom μπορούν να εκτοξευτούν σε κλάσμα δευτερολέπτου χωρίς καμιά δυσκολία. Αν λείψει μια ασφάλεια ή αν παραλειφθεί κάποιο από τα μέτρα ασφαλείας, δεν είναι δύσκολο να εκτοξευθεί ένας M9 ή ένας M7 κατά τη διάρκεια του turnaround. Για το λόγο αυτό, είναι ζωτική σημασίας η πιστή και η σχολαστική τήρηση των μέτρων ασφαλείας, όχι μόνο από το συντονιστή της ομάδας, μα και από τον καθένα μας. Η Ελλάδα δεν έχει μεγάλες οικονομικές δυνατότητες για να αγοράζει συχνά ακριβά αεροσκάφη όπως το F4. Γι' αυτό, τα γρήγορα και ασφαλή turnaround πολλαπλασιάζουν τη δύναμη της πολεμικής μας αεροπορίας. Δεν θα ήταν μάλιστα υπερβολή αν λέγαμε ότι με την επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης του προσωπικού στα turnaround προσθέτουμε στις αεροπορικές μας δυνάμεις μερικά ακόμα αεροσκάφη χωρίς να δαπανίσουμε πολύτιμο συνάλλαγμα. Οι προκλήσεις των καιρών επιβάλλουν υψηλή ετοιμότητα των μαχητικών μας αεροσκαφών. Κάτι που εξασφαλίζεται χάρη στο μόχθο, την αγωνία και τον υδρότα του τεχνικού μας προσωπικού.